Γεια χαρά σε όλους. Καλώς ήρθατε στο χριστουγεννιάτικο επεισόδιο μας για το Game Poll. Εδώ στο Console Club, για τα 20 χρόνια λειτουργίας του λοιπόν, που κάνει ένα μεγάλο giveaway, παύλα event, εμείς θα ρωτήσουμε τους πελάτες αν προτιμούν PUBG ή Fortnite. Πάμε να δούμε τι μας απαντήσαν. PUBG. Old school for the win. Ωραία, λοιπόν, και θα σου δώσουμε ένα δώρο αν μπορείς να απαντήσεις σωστά σε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις, αλλά εγώ μόνο μία θα σου πω. Okay. Γενικά έχεις παίξει τη σειρά Just Cause? Έχω παίξει το πρώτο. Ωραία, πώς λένε τον πρωταγωνιστή? Όχι, δεν θυμάμαι, sorry. Είναι ο φίλος μου, ο πολύ φίλος μου, ο Ρίκο Ροντρίγκες. PUBG ή Fortnite? Σίγουρα PUBG. Πώς λέγεται η τελευταία κονσόλα που έβγαλε η Sega? Dreamcast. Μπράβο! Διάλεξε ποιο θες από αυτά εκεί. Μια και έχω PlayStation 3. Με το Call of Duty, το Black Ops 1, με τα καλύτερα zombies που υπήρχαν ποτέ στην ιστορία του Call of Duty. Μπράβο. Up next, ένα πολύ ψηλό παιδί που μου χαλάει το γύρισμα, γιατί εγώ φαίνομαι πολύ κοντή. Για πες μας τώρα, PUBG ή Fortnite? Fortnite. Fortnite. Okay. Ποιο έτος κυκλοφόρησε το Kingdom Hearts 2 και σε ποιο format? Δεν το ξέρω. Κυκλοφόρησε για το PlayStation 2 το 2005 στην Ιαπωνία και μετά από ένα χρόνο ήρθε στην Ευρώπη. Fortnite. Okay. Και ποιο είναι αυτό το flirt game που συνέχεια διαφημίζει ο Μάνος? Λοιπόν, το Super Seducer. Fortnite, γιατί παίζω με τον αδερφό μου και δεν μπορώ να παίξω κάτι άλλο με αυτόν. Σωστό. Για να το μαζί του. Βλέπεις τα The Game Awards καθόλου? Φυσικά. Ωραία. Μήπως είδες ποιος πήρε το βραβείο του καλύτερου streamer? Ο Ninja. Μπράβο! Πάνε, διάλεξε τι θες. Πολλά το 76, πάρτε μου. Θα πάρω τη Fallout. Προτιμάς το PUBG ή το Fortnite? Προτιμάω το PUBG γιατί δεν ξέρω να παίζω Fortnite. Παίζεις fighting? Λίγο. Πες μου τρεις χαρακτήρες από το Mortal Kombat και τρεις από Street Fighter. Από το Mortal Kombat ξέρω, από Street Fighter δεν ξέρω. Από Mortal Kombat είναι Sub-Zero, Raiden και Liu Kang. PUBG ή Fortnite? Τίποτα από τα δύο βασικά. Γιατί είμαι μόνο single player, γι' αυτό. Πολύ ωραία. Και άμα ήσουν αναβαγός και για να σε σώσουν, να σε πάρει το καράβι, έπρεπε να απαντήσεις ένα από τα δύο, τι θα έλεγες? Okay, PUBG. Εσύ μήπως έβλεπες τα The Game Awards? Πολύ λίγο τα, αλλά δεν πρόσεχα πάρα πολύ. Αλλά... Okay. Είχες δει που είχε βγει ένας και είχε βρήσει στη σκηνή και είχε πει μια βρισιά έτσι ωραία? Όχι. Όχι. Λοιπόν, είχε πει fuck the Oscars. PUBG, επειδή είναι πιο αντρικό, παιδιά. Να σοβαρευτούμε λίγο. PUBG μόνο. Το PUBG. Σε ποιο format κυκλοφόρησε τώρα το Δεκέμβρη? Στο PlayStation. Ποιο PlayStation, το 1? Το 4. Λοιπόν, γνώμη. Αυτό... Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Και βέβαια είμαι σίγουρος γι' αυτό. PUBG ή Fortnite? Fortnite, of course. Λολάκι, έπαιζες? Λίγο. Πες μου τρεις χαρακτήρες που θυμάσαι. Δεν θυμάμαι κανένα. PUBG. Ωραία, πες μου το όνομα ενός ελληνικού video game. Το Κατιούσα, που είναι το Game Gold. Μια χαρά. Ορίστε, να το παιδί. Και δύο τώρα στο παιδί. Μη σου πω και πέντε, για πάμε, για πάμε. Θα πάρω τη Razer, την μπλουζίτσα. Με γεια σου. PUBG ή Fortnite? Fortnite. Fortnite. Οκ, okay, Assassin's Creed. Ναι. Ωραία, ποιοι είναι οι δύο πρωταγωνιστές? Τελευταίο. Ναι, του Odyssey. Αλέξιος και Κασάνδρα. Συγχαρητήρια. Fortnite. Ξέρεις τους παίκτες που έχουν τη μεγαλύτερη αξιολόγηση στο FIFA 19? Ο Ρονάλντο, ο Μέση νομίζω και ο Νεϊμάρ. Ωραία, έλα να διαλέξεις δωράκι. Θα πάρω το χειριστήριο του Play 3. PUBG. Ωραία, πες μου ένα game παίζεις πολύ. God of War. Πες μου ένα χαρακτήρα λοιπόν εκτός από το Κράτος και τον Άτρεα. Ο Stranger μετράει από την αρχή. Ο Μπάλντερ ουσιαστικά. PUBG ή Fortnite? Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Πώς το είπατε? Και πολύ καλά κάνεις. Τι είδους games παίζεις? RPG είμαστε και οι δύο πιο πολύ. Λοιπόν, μιας και παίζεις RPG, σίγουρα θα ξέρεις από Skyrim. Okay. Ωραία. Πες μου ένα όνομα δράκου από το Skyrim. Δεν θυμάμαι ούτε τον κακό, ούτε τον. Τον έδιωξε το φίλο. Το Witcher το 3 που ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Πες μου έναν χαρακτήρα που δεν είναι από τους βασικούς. Ο Ridges που ήταν στο DLC. PUBG ή Fortnite? Κανένα. Σε έχουν πιάσει ηθαγενείς και σου λένε άμα δεν τους πεις ένα για να παίξετε μαζί, θα σε πάνε να σε φάνε. Smash Bros. Προτιμάει να πεθάνει. Πώς σου λένε το τελευταίο Call of Duty? Δεν ασχολούμαι καν. Fortnite. Black Ops 2 νομίζω. Λοιπόν, είναι το Black Ops, αλλά είναι το 4. PUBG. Παίζω στο Nintendo Switch The Legend of Zelda. Και πώς τη λένε την φίλη μας που πρέπει να σώσουμε? Zelda. Αυτό. Ωραία. Με γεια σου. Fortnite. Ξέρεις μήπως ποια είναι η λέξη που χρησιμοποιούν πιο πολύ όλοι στο Assassin's Creed Odyssey μέσα? Είναι ελληνική, την ξέρουν όλοι οι τουρίστες? Όχι, δεν ξέρω. Fortnite. Ποιοι είναι οι τρεις πρωταγωνιστές του GTA 5? Δεν τους ξέρω. PUBG. Πες μου πώς λεγόταν το προηγούμενο Call of Duty. Το Black Ops 3. PUBG. Έχεις παίξει το νέο Final Fantasy 15? Ναι, το έχω για PC. Πώς λένε αυτόν τον τύπο με το μακρύ το άσπρο το μαλλί? Ένα μακρύ άσπρο μαλλί, ωραίο. Ναι, Sephiroth, πάμε παρακάτω. Έλα, πάρτε. PUBG. Πες μου ένα δράκο από το Skyrim. Alduin. Το τσίμπησες το δωράκι σου, για να δούμε τι σου έρχεται. Τι ωραίο είναι αυτό. 12 points go to Gryffindor, φίλε μου. Συγχαρητήρια. Ξεκινάει η κλήρωση για τα 20 χρόνια του The Console Club. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας προτιμάει όλα αυτά τα χρόνια στις αγορές τους.
Εμείς θα προσπαθούμε να είμαστε αντάξιοι στις προσδοκίες τους. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο δώρο σε έναν τυχερό που ψώνισε από την 1η Ιουλίου μέχρι την τελευταία μέρα του Νοεμβρίου, τέλος πάντων. Ένας τυχερός θα κερδίσει μία τηλεόραση 55 inch 4K. Νομίζω Hitachi είναι η εταιρεία. Ναι, Hitachi. Και το Xbox One X με τα Forza Horizon. Οι συμμετοχές ήταν πάρα πολλές, οι αγορές ήταν πάρα πολλές και σας ευχαριστούμε πολύ. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω 2-3 εταιρείες οι οποίες μας βοηθήσανε στα δώρα, την IGE και τη Westnet. Από το 1 ως το 20.494. Ναι. Άρα πατάμε και θα είναι ο ταχυερός αριθμός ο πρώτος. Λοιπόν, 5.286. Ευάγγελος Μαρκίδης. 16.505. Βασίλης Ρούτσης. Και ο τρίτος 20.257. Τζιμούρτας, χωρίς μικρό όνομα. Ωραία, αυτή ήταν η κλήρωση. Εμείς θα ενημερώσουμε άμεσα στις επόμενες 2 ώρες τον πρώτο νικητή. Αν δεν έρθει ο πρώτος νικητής, θα ενημερώσουμε μετά το δεύτερο. Και με τη σειρά μας τον τρίτο. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή. Να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε και τον Game Gold για την όμορφη παρουσίαση. Καλά Χριστούγεννα, υγεία πάνω απ' όλα. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά.